χρόνια. Ο λόγος του κύριε Κουβαριάνη. Τι θέλει, κύριε. Καλησπέρα σας και από μένα. Κύριε Δήμαρχε, εφόσον είχατε ενημερωθεί το καλοκαίρι για το θέμα της εφορίας, επειδή αυτά τα σοβαρά προβλήματα δεν είναι προσωπική σας υπόθεση, αφορούν όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και την πόλη. Είχατε υποχρεώσει να το φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά που είχατε συζητήσει τότε, που είχαμε και χρόνο μπροστά μας. Και ό,τι αφορά για τους διευθυντές στις δημόσιες υπηρεσίες, αν δεν γνωρίζετε, να σας ενημερώσω, εκπαιδεύονται αυτοί για να μπορούν στους πολίτες να μεταφέρουν τα μηνύματα της κυβέρνησης και του κάθε δημοσίου φορέα, δηλαδή στην αστυνομία, στην εφορία, στο ΕΚΑ. Οι διευθυντές περνάνε από ειδικά προγράμματα, πώς μπορούν και να στα πάρουν και να πες και ευχαριστώ. Τόσο περισσότερο όταν είναι αυτή τη στιγμή και σας λέει ότι είναι λεφτά των φορολογούμενων, εννοούσε δηλαδή του ελληνικού λαού, πιστεύω ότι και οι πολίτες των λαχανών είναι Έλληνες πολίτες και είναι φορολογούμενοι. Εκτός αν μας κάνει εξαίρεση εμάς και δικαιώνεται αυτός, γιατί αν δεν μας κάνει φορολογήσει θα έχει δίκιο. Δεύτερον, σου είπε ψέματα, διότι σου είπε ότι έχουν δικό τους κτίριο, όταν ο ίδιος λέτε ότι είναι σταφάκι που πληρώνει νίκη. Ένας επιχειρηματίας γνωρίζει ότι αν αυτός ο χώρος δεν είναι κατάλληλος να ξυπερνεί 5 δήμους, θα πήγαινε στο Ολυμπιακό χωριό που είναι και προσβάσιμος για όλους τους δήμους και έχει την εθνική οδό που μπορεί να πηγαίνει μεγάλη σπουδαία εκεί, και θα πήγαινε ανήκει σε αυτό το κτίριο να φέρουν τα φάκια και θα είχε και κέρδος, αν ξέρουμε καλά, από οικονομικά. Δεύτερον, είναι μεγάλη προσβολή για το Δήμο Αχαρνών που όχι θα φύγει τώρα προς υπολειτουργή, που έφυγε οι μισές υπηρεσίες από το Δήμο μας και με ευχές εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών μόνο με ευχές ασχολείται. Μου είπανε, σου είπανε και τελικά στα 20 χρόνια μου και σαν αντιδρομάχης που ήμουν εδώ πέρα, μην αντιγώ κανέναν, πρώην δήμαρχο ή πρώην οποιοδήποτε αγωνιστή, να μου πούνε αν έχουν λύσει έστω ένα πρόβλημα. Έφυγε η ΔΕΗ, έφυγε η εφορία, φεύγουν τα πάντα. Λέτε για το κτίριο και λέτε και ψέματα. Για το κτίριο το οποίο είναι στην Αμπρίζα. Εδώ μας έλεγαν εδώ πέρα κάποιο κύριο που είχε μαζί σας, μας πήρε το θέμα από όταν εγώ ξεκίνησα το Σύλλογο για τα Ναρκωτικά και πήγε ότι το κτίριο, το σχολείο αυτό θα γίνει αστυνομικό τμήμα για να έχουμε προστασία. Και όλοι τα υποστηρίζατε. Όταν εγώ όμως που εκεί, εγώ είμαι πρόεδρος, ήμουνα και σας καλούσα, με φοβόσασταν και δεν πρέπει να έχετε συναντήσεις. Τώρα δεν έχετε και μαζί σας. Ένα ψώγιο με καμπέλες φλάσεις. Λέω, θέλω να σας πω ότι αυτά παίζεται με την τύχη της πόλης μας, με σοβαρά προβλήματα που είμαστε στο έργο της καταστροφής. Και εσείς θεωρείτε ότι οι επιχειρηματίες που έχουν μια παλιά βιομηχανία στην πόλη μας και 200.000 φορολογούμενους πολίτες, εγώ άστε να μας πείτε εδώ πέρα ότι σου είπε θα ανοίξει ένα γραφείο στην πόλη μας, στο κεντρικό σημείο, επειδή είμαστε επιχειρηματίες και γνωρίζουμε το αντικείμενο, δεν υπάρχει καμιά τέτοια υπηρεσία που να σε ενημερώνει αν εδώ πηγαίνεις και κάθε σκουρά και λες μια πληροφορία πάρεις και δεν στη δίνει, που εκεί έχει το υποχρέωση να το κάνει. Για φανταστείτε να έχει τέτοια γραφεία που θα κάνουν και μαθήματα στους πολίτες να μάθουν τα ηλεκτρονικά μέσα και όλα. Δηλαδή αυτά σας είδανε αδύναμο, φαίνεται ότι δεν το ξέρετε καλά το αντικείμενο και σας έφερε και γενικά να του πούμε και ευχαριστώ ότι πραγματικά ο άνθρωπος αυτός είχε καλή πρόθεση να μας βοηθήσει εδώ. Πραγματικά αγωνιστήκαν οι άνθρωποι και το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή, αυτό δηλαδή το θέμα, έγινε από τον κύριο Χαρκίδη, το οποίο αν δεν το έκανε δεν θα γινόταν. Δεν έχετε φέρει ποτέ κάποια σοβαρά θέματα σε εμάς να ζητήσετε τουλάχιστον τις εμπειρίες μας, τουλάχιστον την εργασία μας, τουλάχιστον κάτι όλοι μαζί. Και δεύτερο, έχω πει πολλές φορές εδώ στα πνεύματα. Καμία πρόταση, κύριε Γρηγοριάδη. Εσείς επειδή δεν έχετε, δεν ξέρετε το αντικείμενο, αυτή τη στιγμή αυτά που λέω, αν είχες γνώσεις, τα καταλάβεις πλέον. Μας είχε κάνει εσύ, είσαι δημοτικό συμβουλίο, εγώ σε είχε ενημερωθεί και μιλήσει μαζί.
είσαστε αδύναμοι να διαφοροποιηθείτε τέτοιες υποθέσεις και χρειαζόταν βοήθειά μας. Πολλές φορές το έχω πει εδώ μέσα, αλλά επειδή δεν γνωρίζετε το αντικείμενο και δεν ξέρετε από τέτοια πράγματα, άλλα καταλαβαίνετε. Εγώ έχω πει εδώ μέσα πάντα χωρίς αγώνα, χωρίς προσπάθεια και χωρίς πίεση και χωρίς δύναμη, μόνο ευκαιρίες θα έχετε να δώσετε και να ζητάτε για τον αχαρικό λαό να σας πει και αγωνιστές γιατί κάνετε προσπάθεια, λέτε. Λέξη προσπάθεια που είναι εδώ μέσα, τι γίνεται. Σας λέω και πάλι κύριοι, είσαστε επικίνδυνοι. Να σου πω κύριε Γρηγοριάδη για το θέμα έτσι κάτι άλλο να πείτε. Και το θέμα σας λέω ότι μας το φέρατε τώρα και μας είπατε ότι μας το δείτε ένας και δεν μας δίνει και χρόνο να αντιδράσουμε. Δηλαδή αυτό το χρονικό διάστημα που πέρασε δεν έχετε ευθύνες. Τι μας λέτε τώρα, τι σας λέω τώρα, καταλάβατε τι σας λέω. Αυτό δεν καταλάβατε. Ποιος ευθύνεται για αυτό το χρόνο που πέρασε και δεν αντιδράσαμε. Και αύριο αν φύγει, ποιος είναι υπεύθυνος, εμείς. Εσύ κάτσε ο Γέννας, ακούω ότι μας δεν διότι εγώ παθαίνω σήμερα σαν αρχικός παράταξης ότι το καλοκαίρι μίλαγε ο δήμαρχος με κάποιον γενικό της εφορίας και του είχε πει ότι είναι δεσίγουρο και δεν το έξερα όπως άνθρωπος. Το είπαμε τώρα. Το 13 που ξέρω πέρα το 50. Και πώς έλαβα. Λέγαμε όλοι εδώ μέσα νέα και όλοι αφορτιστά με φύγει. Έτσι ήξερα εγώ. Ότι αφορτιζόμαστε για με φύγει. Γιατί δεν ήμουν αντιλήπηση. Έτσι λέγαμε να σου διοικήσουμε. Τώρα όμως το φέρατε εκεί που θέλατε. Και τέλος πάντων. Πρότασή μου είναι αύριο το πρωί να κάνει ενέργειες ο Δήμος Αχαντών, ο Δήμαρχος, να καλέσει όλους εμάς τους αρχικούς παράταξης να ξεσηκωθούμε σε κινητοποιήσεις, σκληρές κινητοποιήσεις όμως, όχι μαλλιού κινητοποιήσεις. Γιατί καταλάβατε, το μόνο που φοβάται όλοι οι κύριοι υπουργοί και οι κύριοι κάθε κυβέρνηση είναι το λαό και όχι εμάς. Εδώ αυτό το ψήφισμα είναι παραμύθι. Ξεκινάμε τον εαυτό μας, δεν έχει καμία σύνδεση. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα να αποτρέψει αυτό. Και όπως το είπε, η μόνη λύση είναι κινητοποιήσεις. Γιατί άλλη λύση δεν υπάρχει. Να φύγει όπως φυλάει τα υπόλοιπα. Με ευχές που εσείς προσπαθείτε. Ευχαριστούμε.